Γιατί έχει δημιουργηθεί αυτό το έμφραγμα στα αεροδρόμια? Εδώ θα θέσουμε τις ερωτήσεις στον κύριο Λύσανδρο Τσιλίδη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων. Κύριε Τσιλίδη, καλό σας μεσημέρι. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Δεν ξέρω εάν αυτές οι εικόνες που βλέπουμε από τα μεγάλα και διεθνή αεροδρόμια λειτουργήσουν αποτρεπτικά και στους ανθρώπους που θέλουν να οργανώσουν τι θα κάνουν φέτος το καλοκαίρι, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ακυρώσεις, πάρα πολλές καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χαμένες βαλίτσες και γενικά μια κατάσταση λίγο κομφούζιο. Γιατί, τι έχει συμβεί? Η πραγματικότητα είναι αυτό που βλέπετε και συζητάμε. Ξαφνικά μετά την άρση των μέτρων σε όλη την Ευρώπη για τον COVID, ο κόσμος αποφάσισε να κάνει ένα ταξίδι. Προφανώς τα αεροδρόμια στην Ευρώπη με μεγάλη κινητικότητα δεν πρόβλεψαν αυτήν την κίνηση και δεν είχαν προσλάβει τους ανάλογους ανθρώπους στις ανάλογες θέσεις. Και το ίδιο συμβαίνει και σε κάποιες αεροπορικές εταιρείες low cost, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αυτό το τεράστιο πρόβλημα και να ταλαιπωρεί τους ταξιδιώτες, κάτι που το Προεδρικό Διάταγμα της Ευρώπης αναφέρει ότι την ευθύνη του διοργανωτή την έχει το Γραφείο Ταξιδιών, άρα θα πρέπει οι υποχρεώσεις να είναι με συνέπεια και πληρότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Κύριε Τσιλίδη, όμως, μισό λεπτό για να καταλάβουμε κάτι. Πώς ακυρώνονται πτήσεις? Δηλαδή, πρώτα οργανώνονται, μετά ακυρώνονται, και αυτοί όλοι οι άνθρωποι, εδώ μιλάμε τώρα, διαβάζω πραγματικά τα στοιχεία που μας δώσατε κι εσείς. Δηλαδή, δεν μιλάμε για λίγες ακυρώσεις. Μιλάμε, ας πούμε, βρετανική εταιρεία ακύρωσε, λέει, πάνω από 120 πτήσεις σε μία μέρα. Όντως. Όταν ένα αεροδρόμιο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες και πρέπει να ακυρωθούν οι πτήσεις διότι στην ώρα τους δεν ταξιδεύουν, δεν μπορεί ένα αεροπλάνο να καθίσει ή 100 πτήσεις όλη την ημέρα με 24 ώρες καθυστέρηση. Άρα αναβάλλονται για την επόμενη μέρα. Ο ταξιδιώτης πρέπει να εξυπηρετηθεί και από την αεροπορική εταιρεία που δημιουργεί το πρόβλημα, αλλά και από το αεροδρόμιο. Άρα εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, η προστασία του καταναλωτή. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορούμε να το αποτρέψουμε, γιατί δεν το είχαμε προβλέψει. Ποιος πίστευε ότι οι διεθνή αεροδρόμια δεν θα είναι οργανωμένα? Σας δώσω παράδειγμα. Στη χώρα μας, γιατί είμαστε οργανωμένοι και αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα και σαν αεροπορικές εταιρείες και σαν αεροδρόμια? Διότι είναι ένα βασικό κομμάτι της δουλειάς μας, το αντιμετωπίσαμε, το περιμέναμε. Αν έχουμε μερικές ελλείψεις, που είναι πραγματικά μερικές ελλείψεις, δεν επιτρέπουν τέτοιου είδους προβλήματα στην αγορά μας. Άρα δουλέψαμε πολύ πιο σοβαρά από ό,τι κάτι άλλο. Είχαν απολύσει πολύ προσωπικό μέσα στη διάρκεια των δύο αυτών ετών της πανδημίας, κύριε Τσιλίδη, και δεν φρόντισαν να αναπληρώσουν αυτά τα κενά και τώρα δημιουργούνται όλη αυτή η τραγική κατάσταση? Θα σας πω, μέτρα είχαν εκδοθεί από την Κομισιόν για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Τώρα, αν κάποιες είχαν διώξει κόσμο και κάποιοι άλλοι πολίτες εργαζόμενοι, ναι, αποφάσισαν να αλλάξουν τρόπο ζωής, γιατί με τον COVID έγινε μια επανάσταση στο μυαλό του κάθε ανθρώπου. Έχουν αλλάξει επάγγελμα πάρα πολλοί άνθρωποι. Έχουν πάει σε διαφορετικές δουλειές. Έχουν αποφασίσει να φροντίσουν την ποιότητα ζωής τους και τον εαυτό τους. Είναι πολύ σωστό. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς όλοι αυτοί οι χιλιάδες που έφυγαν από το δικό μας χώρο, τον τουριστικό, τον αεροπορικό, το επισητιστικό, των γραφείων ταξιδίων, των οδηγών τουριστικών λεωφορείων, πού πήγαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Έχετε ακούσει κάποια επιχείρηση να έχει κάνει τέτοια έξαρση κάποιος τομέας και να απορροφάσει συνέχεια κόσμο? Κύριε Τσιλίδη, δεν συμβαίνει. Ξέρω. Επίσης, όμως θέλω να σας ρωτήσω, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ενδεχομένως ακυρώνονται οι πτήσεις τους, που δέχονται όλες αυτές τις καθυστερήσεις και τις ταλαιπωρίες, με έναν τρόπο θα αποζημιωθούν? Εξαρτάται. Εάν το ταξίδι σε συμφωνία του πελάτη γίνεται λίγες ώρες αργότερα, μέσα στο 24ωρο, αντιλαμβάνεστε ότι μία με σχετική αποζημίωση υπάρχει. Εάν ο πελάτης ακυρώσει ολοκληρωτικά το ταξίδι, ενώ του δίνεται η ευκαιρία να ταξιδέψει, δεν θα πρέπει να μπορεί να διεκδικεί το σύνολο των υποχρεώσεων αυτών, διότι εδώ και 6 μήνες δουλεύουν όλοι για να είναι απέναντί του στην ώρα του συνεπής. Θα μου πείτε τώρα, το αεροπλάνο δεν πετάει, τι συνέπεια είναι αυτή? Είναι ένας κύκλος ο οποίος δεν κλείνει με τα προβλήματα που παρουσιάζει. Ανοίγει συνέχεια. Και βέβαια έχουμε φτάσει και στο σημείο που ακόμη και το CNN έλεγε ότι αποφεύγεται τη στήσιμη ανταπόκριση, γιατί πιο πολύ από ό,τι φαίνεται επηρεάζονται τα αεροδρόμια που έχουν πολύ δυνατές ανταποκρίσεις. Όπως είναι το Λονδίνο, το Παρίσι, που ήδη το Παρίσι ανακοινώνει τεράστια απεργία, και επίσης και στην Ισπανία έχουν ήδη ανακοινώσει 12ήμερη απεργία με προσωπικό αέρος και εδάφους.
Και στη Γερμανία ο πύργος ελέγχου είχε το ίδιο πρόβλημα, όπως και στην Αμερική. Παρουσιάζεται τώρα το τετραήμερο που είναι το 4th of July, η εθνική του γιορτή, να παρουσιάζεται πρόβλημα μεταφορών. Κάποια συμβουλή, άλλωστε, κύριε Τσιλίδη, κλείνοντας, για τους ανθρώπους που θέλουν να ταξιδέψουν και οργανώνονται τώρα με τις πτήσεις τους? Να σας πω, κυρίως οι πτήσεις που ακυρώνονται είναι οι low cost carrier. Είναι αυτές που ήδη οι ταξιδιώτες πηγαίνουν μεμονωμένοι με δική τους επιλογή, παίρνοντας πολύ καιρό πριν ένα φτηνό εισιτήριο και κάνοντας μια δική τους ελεύθερη διαμονή. Του οργανωμένου τουρισμού τα ταξίδια, οι tour operator είναι τόσο καλά διοργανωμένοι που οι δικές τους πτήσεις πραγματοποιούνται, διότι είναι σε ώρες που είναι προγραμματισμένες και δεν ακυρώνονται. Παρά είναι μόνο αν υπάρχει τεχνικό πρόβλημα, οπότε αποζημιώνεται από την εταιρεία, από την ασφαλιστική που καλύπτει τον πελάτη, έτσι ο πελάτης είναι σε καλή εξυπηρέτηση με τον εαυτό κύριε του Τσιλίδη. Και τις υποχρεώσεις. Κύριε Τσιλίδη, ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε να μπορέσει να ταξιδέψει ο κόσμος. Το έχει πραγματικά ανάγκη, να ταξιδεύει και με ασφάλεια πάνω απ' όλα, έτσι. Και να έχει και τα απαραίτητα για τις διακοπές, γιατί εδώ εγώ βλέπω στίβες τις βαλίτσες. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσιλίδη. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ευχαριστώ.